διάφορα ξενοδοχεία κατά διαστήματα 3, 4, 5, 7 αστέρων. Μια απόσταση 1 χιλιόμετρο πίσω, έτσι έδειχνε το σχέδιο, η μελέτη που είχαν τότε τοποθετήσει. Αρωματοποιία και κεραμοποιία που το 30% του εργαζομένων το καλοκαίρι στον τουρισμό θα δημιουργούσαν τέτοια πράγματα για να, και αρωματοποιία. Όλη αυτή η μελέτη όταν ολοκληρώθηκε και ήταν τότε ο Καραμαλής, ο Κώστας, όταν αυτό το επίπεδο εκεί κόπηκε. Και αυτοί στο σκοπό και στόχο είχαν από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο να φέρουν 20 εκατομμύρια τουρίστες. Για να το κάνουν και οι ανιακτοί. 20 ευρώ. Εδώ. Τι λένε πρώτα. Έχει δυνατότητα να φιλοξενήσει. Τα 80 χιλιόμετρα. Μπορεί, 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 μπορεί. 20 εκατομμύρια. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μετά ερχόμαστε. 20 εκατομμύρια έχει το Μόναχο στη γιορτή της μπύρας μόνο. Ναι. Προχώρα να μπει. Μετά ερχόμαστε. Την ίδια μέρα. Σε μια εβδομάδα. Άλλο. 15 μέρες. Μια παρένθεση, ο Καϊάφας είναι περίπου 4-5.000 στρέμματα, βουνό, ιαματικά ρουτρά. Κάνε και τα κόλπα σου, κάνε για τα κόλπα σου. Και 2-3 χιλιόμετρα παραλία. Το 1924 είναι αυτά που βλέπουμε τώρα, τα είχε κάνει οι Κωστοπουλέοι, οι τραπεζίτες αυτοί, οι Καλαματιανοί. Τα κρατήσανε περίπου μέχρι το 1960 και μετά ήρθαν στο ελληνικό δημόσιο. Από το 1960 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Έχουν περάσει διάφοροι υπουργοί του τουρισμού, ας πούμε, και μάλιστα ο Τζανετάκος τον είχε βάλει το 1974 όταν έπεσε η επάρετος 7 ετία, όπως να την πούμε. Όταν του πήγαν το φάκελο του Καϊάφα, τον πέταξε και λέει, τράβαγε τα μαλλιά του, γιατί τότε ο προϋπολογισμός που έγινε αυτό σαν μαρίνα υποτιθέμενο ήταν 300 εκατομμύρια δραχμές το 68-69. Έτσι έγραφε η ταμπέλα, τη θυμάμαι εγώ. Τσιρικάς. Αν δεν μετατρέψουμε σήμερα είναι κάποια δις. Έχω πληροφορίες ότι αυτή ήταν μια μυστική βάση υποβρυχίων. Γιατί ήταν ο ψυχρός πόλεμος που συνεχιζόταν εν μέρη κτλ. Και τα ρώσικα καράβια εγκυμαλιζόντουσαν εδώ στα αντικήθυρα. Και θέλανε αυτή μια μυστική βάση υποβρυχίων γιατί έχει προσόντα ο Καϊάφας. Μπροστά έχουμε θωράκα ένα χιλιόμετρο από διάγκη. Ωραία, ωραία. Και πλάτη το βουνό. Έκαναν τις εγκαταστάσεις μέχρι το σημείο, εξαλλού έτσι κάνει τον άτομο. Κάποια στιγμή τα σταματάει, τα συνεχίζει όποτε θέλει. Το 1900. Μετά από αυτό δηλαδή την, που έγινε ο Καϊάφας και, και έμεινε στη μέση μας, δηλαδή έγινε η Διάβλος, που αυτό το υπόλοιπο κομμάτι που ήταν, γιατί έχει βύθισμα κανονικά αυτή 8-9 μέτρα, που σημαίνει θα μπαίνουν τα υποβρύχια μέσα, θα κάνει κάποιες μικροεπισκευές. Έχει. Εξάλλου ο Βυθοκόρος δούλευε και τα λοιπά. Το ανοίγανε. Από τότε έρχεται μετά αυτό που ήταν πιο σημαντικό, έρχεται ο Γεωργακόπουλος σαν υπουργός τουρισμού και λέει ότι θα το κάνει το νησάκι Σέρα και ότι είναι λίμνη και δεν είναι λιμνοθάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι θα το χτίσει ολόκληρο γιατί δεν είχε γυαλό, δεν είχε γυαλό ζώνη. Μεσολαβούν τα γνωστά γεγονότα και πράγματι είναι λιμνοθάλασσα γιατί πώς επικοινωνεί η λίμνη κινείται στη θάλασσα και τα έμβια όντα που υπάρχουν εκεί έχουν επαφή με τη θάλασσα. Μπαίνουν και βγαίνουν. Και έμεινε εκεί το πράγμα. Όλοι όσοι περάσανε κάθε φορά ευχολόγια και ότι θα το κάνουν και θα φτιάξουν. Το 1982 εδώ είχαμε δήμαρχο τον Τάγκαρη μέχρι το 1986. Τότε ερχόντουσαν από τις ανατολικές χώρες και κάνανε καγιάκ κανό. Ναι. Και ήταν η ιδανικότερη λίμνη της Μεσογείου γιατί Φλεβάρι μήνα το νερό είναι 25-30 βαθμούς. Και μάλιστα θυμάμαι είχαν έρθει Πολωνοί, εθνική ομάδα, Βούλγαρη, εθνική ομάδα. Τα Βαλκάνια, κατέβαλα. Και άλλοι μας περιπτώσεις. Εγώ τότε είχα ένα εστιατόριο εδώ και φιλοξενούσα τους Πολωνούς, τους Τάιζα. Εδώ απέναντι το ξενοδοχείο Ρέξ. Και κάποια στιγμή αποφάσισα να πάω στο Γενική Γραμματεία και μίλησα με τον γραμματέα και μου λέει. Γιατί, ποιο γραμματέα? Το γραμματέα του αθλητισμού, ναι, δεν μου τον έλεγα. Και έφερε τους φακέλους και μου λέει. Καϊάφας. Ούτε μια τέντα δεν βάλε στους ανθρώπους που έβρεχε και καθόντουσαν και ένα δοναδιστικά έχουν κάνει στα Γιάννη. Και μου έδειξε τις εγκαταστάσεις που μπαίνουν μέσα, γυμνάζονται, κάνουν, δείχνουν και μάλιστα. Δεν ενδιαφέρθηκε, αλλά τα 4-5.000 στρέμματα είναι, δεν έχει καμιά δουλειά ο Δήμος Ζαχάρος, είναι ξένο χωράφι, ξένο υπόπεδο. Κάθε φορά βέβαια ο Δήμος εν μέρη ενδιαφέρεται και κάνει. Μπορούσε να βάλει όμως τέντες και διάφορα τέτοια πράγματα. Θα μπορούσε να βάλει. Μπράβο, ναι. Ωραία. Τώρα ενδιαφέρεται, έρχονται και κάποιοι που μέρη που κάνουν το σκι από τη Βουλιαγμένη και κάποιοι άλλοι σύλλογοι τέτοιου μηχανικού αθλητισμού. Και κρατάνε ζωντανή της ανάπτυξης. Αλλά εδώ, εκτός από μια φορά που κάνανε ένα πανευρωπαϊκό που κοτοβήγε ένας ερετός στον Μάρξο Ράλης, πρωτάθλημα, εκτός δεν σταμάτησε τα πράγματα. Ναι. Λόγω το λόμπι των Ιωαννίνων έδρασε και ξαναπήρε τη. Ξαναπήρε, ναι. Μας πήρε αυτό που είχε ξεκινήσει εδώ για την περιοχή. Μετά έρχεται μια εταιρεία εδώ και 5 χρόνια έξω, ασχολείται με τα υδροπλάνα, μία από τις δύο δηλαδή. Έχει επιλέξει τον Καϊάφα. Hellenic Ship Planes λέγεται. Ναι, αυτή η εταιρεία.
Έχω μιλήσει με έναν εκπαιδευτή που κατάγεται από εδώ η Μάρτη και τα λοιπά. Και αφενός με θα είναι φθηνό το εισιτήριο γιατί δεν έχει... 60 ευρώ την Αθήνα. Ναι. Και αφετέρου θα μπορούμε να κλείνουν εδώ οι άνθρωποι που μένουν στο δικό σου ξενοδοχείο, να πούμε είμαστε 20 άνθρωποι, θα πάμε στην Κέρκυρα να κάνουμε μπάνιο και το απόγευμα να μας πάρει με 20 ευρώ 30. Και εκεί πάλι δεν γίνεται τίποτα. Και θέλω να πω εγώ, τι συμβαίνει από όλο αυτό το πράγμα, τα 80 χιλιόμετρα του Στεφανίου που είναι κατά κολλική παρεσία. Με ένα αεροδρόμιο που είχε ξεκινήσει να λειτουργεί και το εγγενίασε ο θαλάσσιο κανονόμενο το 1978. Το Επιτάλιο. Το Επιτάλιο. Που το αφήσανε στα ζήτητα. Και υπάρχει ο διάδρομο και θα μπορούσε να επεκταθεί. Και μάλιστα θυμάμαι τότε, είχε γράψει μια τοπική εφημερίδα η Πατρίδα, ότι θα αναβαθμίσουν τις Καλαμάτες στο αεροδρόμιο και τα μηχανήματα εκείνα θα φέρουν να βελτιώσουν και αυτό. Τις αγουλίτσες. Που το καλοκαίρι χρησιμοποιείται για τα περιοριστικά αεροπλάνα. Και λέω όλα αυτά που έχουμε ζήσει 50-60 χρόνια. Και δεν γίνεται τίποτα στο Στεφάνι του Κυπαρίσιο Κόλου. Με τον Καϊάφα, 5.000 στρέμματα. Και με μια γύρω ζώνη με τις Αποθήνες, κάπου στο χιλιόμετρο το πάνω του που έχει, περίπου. Ιδιοκτησίες ελάχιστες, γιατί δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Και πώς το εξηγείς, προχώρα. Και το εξηγώ ότι ενδέχεται η μυστική, τα λεφτά των 300 εκατομμύρια που χαλαστήκαν τότε να ήταν για μυστική βάση υποβρυχίων. Έτσι κι εγώ από ενδιαφέρον, σαν πολίτη Ζαχαρέως, είχα έρθει σε επαφή με κάποιους. Και μου είχαν δώσει την πληροφορία αυτή. Και να σου πω και μυστικό σχέδιο. Αυτοί που σου δώσαν την πληροφορία με ένα κοντά στο Δαφνί. Εσύ... Δεν θα πω το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Αλλά η απορία μου είναι. Γιατί δεν. Εμείς οι κάτοικοι, ας πούμε, πάρουμε πιο συγκεκριμένα που είμαστε στο κέντρο του Στεφανιού του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στη Ζαχάρο. Δεν αντιδράσαμε αρνητικά ποτέ. Τελικά η Άφα. Και εξάλλου εμείς στη Ζαχάρο εδώ, με τον γερματικό τουρισμό από το 1924, από το 1905 που άρχισε ο σιδηρόδρομος. Αλλά και όχι συγκεκριμένα από τους Κωνσταντοπουλέους το 1924, πήραμε ένα μεγάλο μάθημα για τον γερματικό τουρισμό. Γιατί εδώ είχαμε δωματιά για δωμάτια, νοικιάζαμε. Όπως ήταν τα πράγματα την εποχή του 60-50. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Αυτά έχω να πω περίπου. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Εσύ χτες έλεγε ότι έχει αποδείξει. Και τώρα λες, μου είπανε και μου είπανε και μου κάνανε. Αυτές είναι οι αποδείξεις. Αυτές είναι οι αποδείξεις. Ωραία. Που ήταν προϊστάμενος ή έχει κάποιες αποδείξεις. Ωραία. Ο Γιώργος. Γιώργος. Ρητορικό ήταν το ότι έχει αποδείξεις. Όλα αυτά που περιέγραψε, το ότι δεν γίνεται κάτι, μόνο να είναι το ΝΑΤΟ. Κατάλαβε για να μπορεί να δει και κρίμα. Να το, να το πετύχετε. Ορίστε, κατάλαβε. Οι χάρτε πριν το 1600, πριν το χαρτί. Θα πει το Χελονίτη. Ήταν του λέγανε Πορτολάνου. Μετά έγιναν οι ολοκληρωμένοι. Το χαρτί μεγάλο. Και εγώ είδα στην Εθνική. Δίπλα από τη Συλλογή Κωνσταντίνου, δίπλα από το Εθνικό Θέατρο, είναι ο κλασικό τη Εθνική Τραπέζη. Κάνει εκθέσει. Στο πάνω όροφο υπάρχει χάρτη, τυπωμένο στα λατινικά του 1630, ναι. Που εμά το Κυπαρισιακό κόλπο το λέει Χελονίτη κόλπο και Κυπαρισιακό λέει μόνο το κομματάκι του λιμανιού εκεί πέρα. Υπάρχει ο χάρτη, εκτέλεσε το δούμε. Και με αυτό τι θέλει να πει πάλι. Ότι. Γιατί χελώνα καρέτα καρέτα. Που μετά ήταν από τότε. Ναι. Ότι ήταν πατρίδα και ο τόπο εδώ, ναι. Ναι, ήταν. Το πού και πόσο και δεν θα φύγουν οι άνθρωποι να μπει η Χελώνα, θα σεβόμαστε τα έμβια όντα οπωσδήποτε. Αλλά γιατί δεν είναι τυχαίο, είναι από το 82 που χρησιμοποιείται αυτή η εταιρεία, η επικαιροσκοπική. Δεν με σε άλλα, βαγγέλια τώρα. Κάτσε, κάτσε. Να πει ο φίλος μας ο Αντώνης τώρα τη γνώμη του εκεί. Λίγο πριν όμως πάρει το λόγο ο κ. Αντώνης, να πω το εξής, ότι λέγεται ότι μία καρέτα ξέφυγε. Και δεν πάει προς το θάλασσα, έρθει προς εδώ. Και δεν φιλοξένησε ο Μπίλης. Μεταμορφώθηκε σε Ζαχαρέο. Λες γι' αυτό, είναι η Ζαχαρούλα. Η γνωστή μας Ζαχαρούλα. Όταν ήμουν μικρό παιδί που μέναμε στο δάσος, η μάνα μου είχε σκάφει από το κάφκαλο της καρέτας. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν. Όντονις. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει πάρει εξέλιξη ο τόπος από διαφορία του κόσμου. Μάλιστα, έτσι. Δεδομένου ότι ισχύει, έχω μπάρμπα στην Κορώνη, ανέκαθεν και την Πελοπόννησο. Όλη στην Πελοπόννησο δεν έχω δει οικογένεια που να μην έχει άτομο στο δημόσιο. Μπορεί να φύγω πρόσωπα και πράγματα, αλλά αυτή η πραγματικότητα. Και το επόμενο είναι ότι είναι ένα ευλογημένο τόπο. Ένα παλιό ξύλο να βάλει μέσα στο χώμα, την άλλη μέρα θα έχει βγάλει φύλλα. Οπότε, έχοντα αυτά τα δύο, δηλαδή τον έφορο εδώ χώρο, συν να σου πω να έχει.